Κύριε Μελά, καλησπέρα σας. Ακούστε κύριε Πάπα, αυτά που ακούστηκαν εκεί, ναι, αυτές οι αισχρότητες, αυτά τα ψέματα, αυτά τις κακοήθειες, λέω λοιπόν στην κυρία Ξουλίδου, τι θα μου πει το όνομα να, της κάνω, να του κάνω μήνυση ή να κάνω μήνυση την ίδια. Πολύ ευχαρίστως κύριε Μελά. Είτε κακοήθειες, είτε αισχρότητες, είτε κάνετε. Τελείως. Πολύ ευχαρίστως. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είπε αυτή την κακοήθεια για μένα? Ποιος είναι αυτός? Κυρία Ξουλίδου, θα πείτε το όνομα? Όχι, στον αέρα δεν μπορώ να το πω. Πάντως στον αέρα επιλέξετε να συκοφαντήσετε. Γιατί κύριε Παυλόπουλε, και αυτά που γράψατε εκεί πέρα θέλω να μου τα δώσετε. Εγώ τελείωσε. Ποια κύριε Μελά? Κατά τον πλέον έτοιμο και ειδικό τρόπο για το καλό του ελληνικού λαού. Ναι. Αν είναι κάποιοι βρώμικοι, κάποιοι εσχροί, κάποιοι κακοειδείς, τότε τελείωσε. Εγώ θα πάω στη δικαιοσύνη με το πιο σκληρό τρόπο. Να πάτε. Αλλά πρέπει να σας πω. Πρέπει να σας πω. Κύριε Μελά, με ακούτε ή όχι? Με ακούτε? Είναι αυτός ο αστυνομικός. Όποιος έχει ευθύνη γι' αυτό θα το πληρώσει. Λοιπόν, πάντως έχω να πω κάτι, Ακή. Εσχωρείς. Επειδή εγώ τον κύριο Μελά τον ξέρω πολλά χρόνια, γιατί είμαστε και οι δύο πυρώτες. Έχω να πω ένα πράγμα. Ποτέ, ουδέποτε, έχει ακουστεί το παραμικρό για το παραμικρό. Μα δεν το υιοθέτησε η Ξουλίδου. Δεν το υιοθέτησε η Ξουλίδου. Η Ξουλίδου λέει. Να το φύγει από κάτω, γιατί είναι σαν να το λέει η Ξουλίδου. Βγάλε το από κάτω. Έχει πρόβλημα, κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Μελά, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Προφανώς και έχετε βγει από τα ρούχα σας. Παρακαλώ, μου λένε ότι θέλει να κάνει παρέμβαση ο κύριος Καμένος, ο πρόεδρος του κόμματος. Εδώ, κύριε Μελά, ακούστε με λίγο. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Η κυρία Ξουλίδου κατήγγειλε... Άκομψα, κύριε Παυλόπουλε, τον κύριο Μελά, το αφήστε με τώρα να μιλήσω. Αφήστε λίγο. Κατήγγειλε... Τον ξέρουμε το Μελά, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε την εντάξει. Άκομψα, όπως το είπα. Άκομψα. Παρακαλώ πολύ. Γιατί, κύριε Παυλόπουλε, μου αφήνετε να μιλήσω ή δεν με αφήνετε? Άκομψα. Εγώ δεν είπα για πρόθεση. Εγώ είπα τον κατήγγειλε, άκομψα. Μ' αφήνετε να μιλήσω ή δεν με αφήνετε, κυρία? Η κυρία Ξουλίδου κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απόπειρας. Κύριε Καλύβη, κυρία Ξουλίδου, με συγχωρείτε. Μα δεν φαίνεται έτσι αυτό, κύριε Καλύβη. Λέει Σταυρούλα Ξουλίδου, σε εισαγωγικά, ο Μελάς τα πήρε, μου έστειλε mail. Γαλάζιο στέλεχος. Πώς το λέει η Ξουλίδου? Κυρία Παυλόπουλε. Και η κυρία Ξουλίδου κατήγγειλε ότι έγινε απόπειρα προσέγγισής της. Τα έχει στο email της και το ίδιο πρόσωπο της έστειλε, το έχει μπροστά της, λέει η κυρία Ξουλίδου. Ωραία, αφού το έστειλε μπροστά της, να μου δώσει το όνομα να του κάνω μήνυση. Σωστό. Θα σας το δώσει αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί λοιπόν θα σας το δώσει. Δεν έπρεπε πριν να τον έχετε προειδοποιήσει τον συνάδελφό σας? Δεν τον είδατε. Χθες έγινε αλληλογραφία. Να τον προειδοποιήσετε τον άνθρωπο να το ακούει από την τηλεόραση. Ξουλίδου δεν μου το είχε πει, πάρα πάει και το λέει στην τηλεόραση και γράφει και εσύ αυτές τις προβλές από κάτω. Ο Μελάς να πήρε. Αν μου πει ένας ότι πήρα μισό ευρώ, ένα ευρώ. Καλό βράδυ, κύριε Μελά, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, σας το λέω ξεκάθαρα. Και τα θέλω αυτά. Θα πάω κάνω μήνυση σε όποιο βρώμικο, σε όποιο κακοήθη κινείται από τον τρόπο. Καλά θα κάνετε. Και καλά θα κάνετε. Πολύ καλά θα κάνετε. Όχι, θα το κάνω σε πράξη τελείως αύριο κιόλας. Καλά θα κάνετε. Θα σας δώσει το όνομα αύριο, κύριε Ξουλίδου. Καλά θα κάνετε. Και ελάτε να μας το πείτε αύριο το βράδυ και σε εμάς. Η κυρία Ξουλίδου. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ψέματα. Συμφωνώ, Τάκη, μαζί σου. Η κυρία Ξουλίδου θα σας δώσει και το όνομα και τα email που έχει στη διάθεσή μας. Ακριβώς, και το όνομα και τα email. Σας ευχαριστώ πολύ.